μπορείς να πας στους κριτές. Και ξεκινάμε με τον κύριο Σκουλό. Τέλεια. Και πώς πήγε το πιτζάμα πάρτι? Καλά, τέλεια, κάναμε περάσατε. Έτσι beauty. Ναι, κάνατε και sleepover εκεί ή απλά πήγες στο πάρτι το πιτζάμα και έφυγες? Όχι, κοιμήθηκα και εκεί, τώρα ποιος γυρνάει. Γιατί ντύθηκες, παιδί μου, έτσι να πας σε πάρτι περιοδικού μόδας? Είναι πολύ πιτζάμα. Μόνο. Μου άρεσε που είναι έτσι λίγο γαλήνιο, βγάζει κάτι χαλαρό του ύπνου με αυτό τη θάλασσα. Δεν έχεις δει τα πιτζαμάκια από τις κόρες μου? Δηλαδή τι γαλήνη βγάζουνε. Δεν τα έχω δει. Φοβερά. Γιατί, παιδί μου, δεν είναι ωραίο αυτό που έκανες? Είναι μια πιτζάμα ή πας παραλία ή σπίτι, κάνεις να είναι πάρα πολύ ωραίο. Έβαλες κάτι παντοφλάκια μέσα, ψαράκια, άκουσα. Το οποίο, ναι, είναι χιουμοριστικό μόνο και πας σε ένα περιοδικό μόδας έτσι. Σε ένα event ενός περιοδικού μόδας. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω όλο. Τι να σου πω, να φτιάξω το look? Όχι. Έτσι πάνε πολύ ωραία κυρίες και κάνουν μπάνιο στη θάλασσα το καλοκαίρι ή σπίτι τους, κάνουν τις δουλειές τους, μια χαρά. Είναι πιτζαμούλα. Ειρήνη. Και λίγα σου είπανε. Μόνο για το look δεν είπαμε. Δεν ξέρω τι είπατε, αυτό αφορά εσάς, αλλά είναι εβδομάδα πρώιμη τελικού και εσείς με τα πιτζαμάκια και οι παντοφλίτσες ψαράκια. Άντε, καλό ψάρεμα. Ευχαριστώ. Στέλιο. Κοίταξε, οι φίλες σου είναι μέσα σε αυτό το event και σε περιμένουν? Ναι. Α, είναι πολύ ωραίο, πολύ βολικό, διότι επειδή θα σε βάλουν μέσα, μπορείς να ράξεις λίγο, να ρίξεις έναν υπνάκο μέχρι να τελειώσουν οι φίλες σου από το event. Αποδομείτε. Ή επίσης μπορεί να ρίξει έναν υπνάκο ένας χαρταετός πάνω στο μαξιλαράκι να περάσει η ώρα. Όντως. Τι να σου πω. Εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον ο συνδυασμός, τίποτα δεν έχω μάθει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όντως αν πήγαινε σε ένα πιτζάμα πάρτι. Πραγματικά θα ήταν ένα πολύ ωραίο look, θα είχαμε να πούμε και θα σου σίγουρα η πιο εφάνταστα ντυμένη και η πιο διαφορετική από όλα τα άλλα κορίτσια. Σήμερα δεν έχουμε ούτε ρούχα, ούτε κάποια συνάρτηση, το concept με την εμφάνισή σου και είναι πολύ κρίμα γιατί πέρασες από πολλά κύματα για να βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Αυτό είναι για ένα. Ευχαριστώ. Για να δούμε τώρα η Ηλιάνα τι πρόκειται να πει. Ειρηνάκη μου, νομίζω ότι όταν δεν δίνεσαι ο εαυτός σου και δεν έχεις μάθει καλά και το κόνσεπτ και τελευταία στιγμή θες να τα αλλάξεις κιόλας, γίνεται μια ωραία σαλάτα εδώ πέρα, όπου έχεις φέρει ένα look που όντως θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον για ένα πιτζάμα πάρτι, γιατί και εγώ αυτό σκέφτηκα, ότι έχεις το μαξιλαράκι, έχεις πάρει παντοφλίτσες μαζί, ότι θα μας φέρεις μια ωραία ιστορία, αλλά τελικά έβαλες ένα κομμάτι μια σχεδιάστρες από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το απογείωσες και στυλιστικά. Δεν το κούμπωσε και ωραία σε ένα κόνσεπτ και αυτό σε βγάζει έτσι λίγο πολύ εκτός για εβδομάδα ημιτελικού. Δηλαδή ξεκινάς κάπως στραβά. Οπότε ελπίζω να το διορθώσουμε στην πορεία και να δούμε άλλες εικόνες, γιατί είναι κρίμα και για σένα να φαίνεις τέτοια look τις τελευταίες μέρες του διαγωνισμού. Βέβαια, εγώ έχω μία απορία. Αν τελικά όντως πιστεύεις ότι η Μέλντε έχει στυλίστρια ή όχι? Όχι. Δεν το πιστεύεις. Ούτε σου έστειλαν κάποια μηνύματα, όπως είπε η Εμιλία, για να αλλάξει γνώμη. Εκτός αν είχαν την ίδια. Μα την ίδια υποστηρίζει ότι είχαν. Α, ίδια. Ποιος το είπε? Η Ειρήνη. Ας βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Σκέψου, τα έχουμε καιρό να τα πούμε. Εγώ. Ναι. Ναι. Ρώτησα. Αλήθεια, χωρίς να το σκεφτώ, πολύ αυθόρμητα έκανα μία ερώτηση. Δεν είχα κάποιον αυτό σκοπό για κάποια κατηγορία. Αλλά όντως και εκείνη την ημέρα και την επόμενη το είπα και τώρα το λέω ότι δεν πιστεύω ότι έχει κάποια στυλιστική βοήθεια προς το παρόν. Στην πορεία, αν το πιστεύω, θα το πω. Άρα είπε όχι. Η αλήθεια είναι ότι σε επεισόδιο έχεις ανακαλέσει ήδη ότι έχεις αλλάξει γνώμη, ναι, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση η συζήτηση που κάνατε σήμερα με τη Μέλντα. Και γι' αυτό ίσως και να έχει βάσει τελικά αυτό που λέει η Εμιλία. Επειδή όμως δεν θέλω να μπερδεύουμε το κοινό με όλα αυτά που λέμε κτλ., ας πάμε παρακάτω και εδώ είμαστε. Εντάξει. Τώρα εγώ στεναχωριέμαι, γιατί πρώτη μέρα του ημιτελικού πρέπει να σου πω ότι είναι 5 η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Για φόρτσα ρε λίγο, Ειρηνάκη μου.